Και ο καλός φίλος πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο Δημήτρης ο Κουρέτας, το έχει πει αλλεπάλληλες φορές. Το θέμα είναι ποιος ακούει και κυρίως ποιος αποφασίζει πολιτικά. Καλημέρα κύριε Κουρέτα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, συζητάμε για αυτό το καλάθι της νοικοκυρίας που έχει ανεβεί η τιμή του απίστευτα από τη μια και από την άλλη τα σημάδια της επισιτιστικής κρίσης που αρχίζουν να φαίνονται. Και αν φαίνονται εδώ, δηλαδή στο λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο, καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται στον κόσμο υπό ανάπτυξη. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το καλάθι. Βεβαίως. Είπατε. Παρόλο που δεν βλέπω ιδιαίτερα τηλεόραση με κάποιες εξαιρέσεις, τη δική σας εκπομπή ας μην τη βλέπω στο ίντερνετ, τον τηλεόραση αλλά τη βάζω μέσω ίντερνετ και κάποιες άλλες, βλέπω τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει ένας θρήνος ότι το καλάθι το πασχαλιάτικο έχει πάει στα 270-280 ευρώ και έχει ανέβει 30% από πέρσι. Σωστά? Κάπως έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και τι θα γίνει αν φέτος ψωνίσουμε κατά 30% λιγότερο? Τι θα γίνει στον άνθρωπο, τον Έλληνα, αν φάει 30% λιγότερο? Θα πεθάνει? Θα φτωχύνει? Θα αλλάξει, θα πέσει η αναπαραγωγή του? Δηλαδή, βλέπετε ότι δημιουργείται κάποια πράγματα που δεν έχουν κανένα λόγο όσον αφορά το πρώτο σκέλος. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο. Ναι, εντάξει, μισό λεπτό κύριε Κουρέτα, να φάει λιγότερο. Ας συμφωνήσω εγώ, να φάει λιγότερο. Το θέμα είναι, μπορεί να φάει και λιγότερο, ή οι τιμές είναι τέτοιες που πλέον στις οικογένειες δεν μπορεί να τα είσαι το παιδί? Θα τα πούμε αυτά, ναι, τα, ναι, πράγματα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, καταρχάς να κουβεντιάσουμε λίγο για την διατροφική επάρκεια. Αυτό δεν είναι το θέμα? Σωστά, σωστά. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τα προϊόντα που έχουμε στην Ελλάδα, να δούμε ποια είναι σε επάρκεια και τι θα μπορούσε να συζητήσει κανείς και να γίνει. Λοιπόν, ας τα πάμε ένα-ένα. Ελιές. Έχουμε υπερεπάρκεια. Καταρχάς, να πούμε λίγο τις εξαγωγές, ότι η Ελλάδα έχει περίπου ένα πρωτογενή τομέα που είναι σχεδόν γύρω στα 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ και εξάγει περίπου τόσα τρόφιμα, ίσως και λίγο παραπάνω. Και αν σκεφτείτε ότι από τις συνολικές εξαγωγές που είναι 27 δισεκατομμύρια, που τα 10 είναι ορυκτέλεια, δηλαδή 17 δισεκατομμύρια πραγματικές εξαγωγές, τα 7 είναι τρόφιμα, είναι μεγάλο ποσοστό. Και από τα τρόφιμα αυτά, τα περίπου 2,5-3 δισεκατομμύρια είναι ελάχιστα προϊόντα. Είναι η φέτα, το ελαιόλαδο, τα ψάρια και οι κομπόστες. Είναι σχεδόν γύρω σαν 3 δισεκατομμύρια περίπου, λιγότερο. Άρα βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών είναι λίγο, κάποια προϊόντα πολύ λίγα. Λοιπόν, οι ελιές υβρόσιμες έχουμε υπερεπάρκεια. Τη σταφίδα υπερεπάρκεια, όταν λέω υπερεπάρκεια σημαίνει ότι και εξάγουμε, έτσι. Στα αλιεύματα υπερεπάρκεια, στα πορτοκάλια υπερεπάρκεια, στα ακτινίδια υπερεπάρκεια, στο ρύζι υπερεπάρκεια, στη φέτα υπερεπάρκεια, στα βερίκουκα υπερεπάρκεια, στα καρπούζια υπερεπάρκεια, στο ελαιόλαδο υπερεπάρκεια, στα σταφύλια υπερεπάρκεια, στο στάρι το σκυρό υπερεπάρκεια, στα ροδάκινα υπερεπάρκεια, στα αγκούρια, στο γιαούρτι, στις ντομάτες βιομηχανικές, στα μήλα, στο κρασί. Οι ντομάτες τώρα είμαστε επαρκείς, όχι υπερεπαρκείς, έχουμε την επάρκεια. Πεπόνια, γάλα εγωπρόβιο, βρώμη, κρέας εγωπρόβιο, σχεδόν επάρκεια, αυγά, μέλι. Και εδώ αρχίζει σιγά σιγά και έχουμε κάποιες ελλείψεις. Μέχρι εκεί που σας είπα, μέχρι όλα αυτά τα πρόβλημα που σας είπα, πείθεται κάποιος άνθρωπος ότι ας πούμε ένα πρόβλημα είναι η παραπληροφόρηση? Διότι από τα πρόβλημα τα οποία σας είπα, ένα μεγάλο μέρος της διατροφής μας, εάν είχαμε προσαρμόσει ένα διαφορετικό διατροφικό πρότυπο, το οποίο σημαίνει παραδοσιακό για τους Έλληνες, που δεν έχει απομακρυνθεί και είναι κυρίως δυτικό, δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα ένα θέμα είναι η αλλαγή της διατροφικής κουλτούρας. Σαφώς. Μάλιστα. Η οποία δεν ασχολείται κανείς. Είναι και ένα θέμα ταυτόχρονα όμως, κύριε Κουρέτα, ότι σε αυτά που έχεις υπερεπάρκεια ή επάρκεια, έχεις πάλι υψηλές τιμές. Θέλω να πω, έχεις αισχροκέρδεια. Ναι, θα το δούμε. Αφήστε λίγο. Λοιπόν, εκεί που είναι πραγματικά πρόβλημα είναι η ζάχαρη, η οποία χώρα μας
Είναι μια χώρα η οποία μέχρι το 2006 είχε υπερεπάρκεια, είχε κερδοφορία και αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δέχτηκε η Ελλάδα τότε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει πεθάνει τώρα από τη Λαμία, τον, πώς τον λέγαμε, τον κύριο, δεν θυμάμαι. Τον κύριο Μπασιάκο. Τον κύριο Μπασιάκο. Από τη Λιβαδιά, ναι. Με τη Λιβαδιά, ότι θα σταματήσει η Ελλάδα να παράγει ζάχαρη παρόλο που ήταν εδώ και θα το μετατρέψει σε βιοεθανόλ. Ούτε βιοεθανόλ είδαμε, ούτε τίποτα δεν είδαμε και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια επάρκεια περίπου γύρω στο 15%. Και κάποιες χώρες τρίβουν τα χέρια τους και η Ελλάδα εισάγει ζάχαρη από τη Σουαζιλάνδη. Λοιπόν, όσον αφορά το κρέας το βοδινό, το στάρι το μαλακό, το χοιρινό κρέας και το αγελαδινό γάλα που είναι βασικά προϊόντα και τα οποία έχουμε μεγάλη έλλειψη, αυτό έχει να κάνει με ένα κακό σχεδιασμό, με απόνερα της πολιτικής που βασίστηκαν στις επιδοτήσεις και με μια στρατηγική που δεν υπάρχει. Και σε συνδυασμό με ένα αγροδιατροφικό πρότυπο το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Όταν ας πούμε μια χώρα έχει τόσα προϊόντα τα οποία υπερπαράγει, θα πρέπει να δει τι θα πρέπει να γίνει για να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Όταν έχει ένα το εθνικό προϊόν, λέμε φέτα, και εξάγει περίπου γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από τη φέτα που εξάγει, περίπου, λίγο λιγότερο, και εισάγει γαλακτοκομικά και τυροκομικά αξίας 2,7 δις, κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να διαφημίζουμε κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή που καταναλώνουμε ξένα γαλακτοκομικά, τα οποία δεν ξέρουμε από πού έρχονται. Δεύτερον, βλέπουμε συνέχεια καθημερινά να φτάνουν στη δημοσιότητα επιστολές από αγρότες, από συνεταιρισμούς όσον αφορά τις ζωοτροφές και στην Κρήτη επίσης. Ξέρουμε ότι το καλαμπόκι σχεδόν έχει τελειώσει. Οι δημητριακοί καρποί, όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο βαθμό, τα πίτουρα, η βαμβακόπιτα, τα χαρούπια, το σφογιάλευρο, το ηλιάλευρο, το κριθάρι, οι γαρμάς, όλα αυτά που χρησιμοποιούνται ας πούμε, σαν δημητριακά για τις ζωοτροφές, επίσης υπάρχουν προβλήματα και αυτό επισύρει αυξήσεις σε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το κρέας. Όπως μου είπατε πριν. Επομένως, αυτά τα ζητήματα έχουν μείνει αρρύθμιστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή σε μια διατροφική κρίση όπως αυτή την οποία βιώνει η ανθρωπότητα, η Ελλάδα μπαίνει κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό και βάζει όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι θα μπορούσε να γίνει. Έτσι, τι θα μπορούσε να γίνει. Πρώτα-πρώτα, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν βγει από τέτοιες καταστάσεις και έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες ρίσεις όταν δημιουργήθηκαν μεγάλες κρίσεις. Μια τέτοια χώρα είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία μοιάζει αρκετά με την Ελλάδα στην αυτή των προϊόντων της, στην παραγωγή των προϊόντων της. Έχει μια πρωτογενή παραγωγή λίγο μικρότερη από την ελληνική και έχει εξαγωγές τροφίμων. Η Ελλάδα, θυμάστε, έχει περίπου 7 δις και κάτι. Η Νέα Ζηλανδία έχει εξαγωγές τροφίμων 27 δις. Γιατί έχει χτίσει πάρα πολύ και έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην ποιότητα των προϊόντων της. Με αποτέλεσμα το γάλα και το κρέας, λέμε κατσικάκι Νέα Ζηλανδία, αρνάκι Νέα Ζηλανδία, δεν λέμε. Υπάρχει και ένα pop προϊόν το οποίο λέγεται κατσικάκι Λασόνας και δεν έχει ούτε site. Δεν σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Πάτε μέσα στο Υπουργείο να δείτε. Έχει κατσικάκι. Πάτε, δεν έχει site. Δεν έχει site. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και από τα 114 πο προϊόντα τα οποία υπάρχουν, αν εξαιρέσει κανείς καμιά δεκαριά που έχουν πρακτικά τζίρο, τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία αναγνωρισιμότητα. Καμία αναγνωρισιμότητα. Έγιναν κάποτε, γιατί τα θέλησαν κάποιοι πολιτικοί για να πουλήσουν εξυπηρέτηση εκεί στον Μπαρμπαθόδωρο που ζούσε σε κάποιο χωριό, ας πούμε, της Κρήτης. Και μετά έμειναν. Επομένως, αυτό το πράγμα το οποίο λέμε στρατηγική σημαίνει ότι θα πρέπει όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία εσύ παράγεις και τα οποία θα έπρεπε να έχεις χτίσει ταυτότητα, όπως είναι αυτά που σας διάβασα και πολλά άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ξύκα, μελιτζάνες, ταφίδες, χιλιαδιό, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Όσπρια, τα έχεις εγκαταλείψει τα όσπρια, ναι.
Ναι, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ να αποδείξεις στην κοινότητα τι, αν είναι το προϊόν το ελληνικό είναι καλύτερο. Γιατί δεν είναι καλύτερο? Και εγώ σου λέω ότι δεν είναι καλύτερο. Απόδειξέ μου ότι είναι καλύτερο. Γιατί να το φάει ο ξένος το προϊόν? Και γιατί να πουλούνται ακόμα τα κεράσια σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο δρόμο το καλοκαίρι, κάτω από τις τέντες, λες και μέσα στην Αφρική του 1950, και να μην εφαρμόσουμε τους κοινοτικούς κανονισμούς που λένε, αλλά δεν τους εφαρμόζουν, τον 12, το 2012, των ισχυρισμών υγείας, τα οποία όλα αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να έχουν πολλαπλάσια τιμή, αν πραγματικά θέλαμε να έχουμε να καλύψουν αυτό το κενό. Άρα, για να καλύψεις αυτό το πράγμα, το κενό, το οποίο καλείσαι να το καλύψεις όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να έχεις μια στρατηγική, να έχεις πλεονάσματα από τα προϊόντα τα οποία υπερπαράγεις, να τα, ένα μέρος από αυτά να τους δίνεις προστέμινη αξία και να τα εξάγεις, να έχεις πλεονάσματα ή να μπορείς να έχεις το περιθώριο να αγοράζεις όταν θέλεις. Ένα άλλο ζήτημα. Πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, αυτό αφορά την παραπληροφόρηση. Είδαμε ότι βγάζανε τα κανάλια στην τηλεόραση. Δεν έχουμε ηλιέλαιο. Δεν έχουμε ηλιέλαιο. Και επειδή δεν έχουμε ηλιέλαιο και πήγε το ηλιέλαιο από 80 λεπτά 4 ευρώ, θα πουλήσω το σουβλάκι 3 ευρώ μαζί με τις πατάτες. Και γιατί δεν τους είπε ότι το καλύτερο λάδι για να τηγανίσεις είναι το πυρηνέλαιο, το οποίο υπερπαράγουμε και το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και το οποίο δεν χρειάζεται κανείς να πάει να πάρει ηλιέλαιο, μπορεί να αγοράσει πυρηνέλαιο, το οποίο φτιάχνει η Ελλάδα και πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, άρα όλη αυτή η ιστορία η οποία χτίζεται και λέγεται αγροδιατροφική αυτάρκεια, ναι, πατάει απάνω σε διάφορους πυλώνες που έχουν να κάνουν αφενός μεν με την προστέμενη αξία των προϊόντων που υπερπαράγεις, δεύτερον με την στρατηγική για προϊόντα τα οποία έχεις πρόβλημα στην επάρκεια και θα έπρεπε να έχεις χτίσει να ξέρεις τι θα κάνεις, όπως άλλες χώρες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αρκετές χώρες να θέλουν να χτίσουν το εθνικό τους απόθεμα σε μαλακό στάρι και η Ελλάδα να μην μπορεί. Ποια είναι η στρατηγική που έχει? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τι στρατηγική έχει για το μαλακό στάρι από εδώ και πέρα? Τι θα κάνει? Θα το επιδοτήσει? Θα σπείρουν οι άνθρωποι? Θα αγοράσουν από χώρες του Νοτιού Ημισφαιρίου που έχουν ήδη θερήσει και θα φέρνουμε από την Αμερική πιο πρωτεϊνούχο? Ποια είναι η στρατηγική? Δηλαδή μιλάμε, αλλά δεν έχει εξηγήσει στον κόσμο ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να πηγαίνει να ψωνίζει και να φοβάται ότι θα υπάρχουν τιμές, ναι, οι τιμές είναι αυξημένες. Αλλά τότε που φτάσαμε να έχουμε αυξημένες τιμές, αυτό οφείλεται σε μια σειρά πραγμάτων, το οποίο πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο για να μπορέσει να καταλάβει τι του έχει συμβεί. Άρα λέτε, ναι. Δεν ζούμε στην εποχή που έχουμε τη φεουδαρχία. Ζούμε στην εποχή που έχει διαχωριστεί η πολιτική εξουσία από την οικονομική εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κανονικά, κύριε Κουρέ. Άρα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η πολιτική εξουσία είναι κατ' επίφαση στην εξουσία. Η πραγματική εξουσία είναι η οικονομική εξουσία. Χθες το βράδυ έβλεπα τον Ονό για πολλωστή φορά. Και με το που ξεκινάει το 1971 η ταινία, έτσι. Το πρώτο, το αξεπέραστο. Το πρώτο, μάλιστα. Το πρώτο, μάλιστα. Στα νιάτα του Μπάρο Μπράδο. Με το που ξεκινάει η ταινία, μπαίνει μέσα στο σπίτι του Νονού, είχε μια γιορτή, ας πούμε, κάποιος, και του λέει, ξέρεις, λέει, την κόρη μου την κακοποίησαν κάποιοι, πήγαν στο δικαστήριο και τους έβαλε μόνο 3 χρόνια φυλακή και με αναστολή. Και θέλω να βάλει να τους σκοτώσουν. Λέει, μάλιστα, τον άκουγε ο Μάρο Μπράδο. Και θα σου δώσω, του λέει, λεφτά, το είπε στο αυτή. Με προσβάλλεις, έτσι λέει, λεφτά θα μου δώσεις. Τι είμαι εγώ να μου δώσεις λεφτά? Θα το κάνω, αλλά θα μου χρωστάς χάρη. Δυστυχώς αυτή είναι, έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Δηλαδή λειτουργεί με όρους της μαφίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ανοιχτή. Εντάξει, κοινωνία. Τώρα βρήκατε την ταινία επιτομή, καλά κάνατε εσείς. Δεν μου λέτε, κύριε Κουρέτα, ρωτάει πολλοί κόσμος εδώ. Πολύ σωστά τα αναφέρει όλα αυτά, πώς μας οδηγήσαν σε μια άλλη κουλτούρα. Ωστόσο, έχεις και τα άλλα παράδοξα, λέει. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει περσινή σοδιά στα ράφια τους από ελαιόλαδο και σπορέλαιο και όμως η τιμή ανέβηκε στα ύψη. Ναι. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της Ουκρανίας που είναι φετινές. Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Έλαντε. Έλαντε. Οι ελιές με το ελαιόλαδο, η σταφίδα, τα αλιεύματα,
τα φρούτα, τα πορτοκάλια, τα κτηνίδια, τα ροδάκινα, οι κομπόστες, το ρύζι, η φέτα είναι ικανά για να μας φτιάξουν ένα ωραίο τραπέζι πασχαλιάτικο. Για ποιο λόγο γράφουν όλοι ότι το πασχαλιάτικο τραπέζι είναι εισαγόμενο και είναι ακριβό? Για ποιο λόγο? Εγώ σας διάβασα συγκεκριμένα πράγματα. Για ποιο λόγο να μην γίνει φέτος με τέτοια μεγάλη κρίση να γίνει ένα διαφορετικό πασχαλιάτικο τραπέζι και να γιορτάσουμε με τους ανθρώπους μας με ένα διαφορετικό τρόπο? Τι μας εμποδίζει? Τι μας εμποδίζει? Λέει ο φίλος ο Γρηγόρης: καλημέρα κύριε Κουρέτα, εξαιρετική προσέγγιση σας. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα. Υπάρχει η αδυναμία στην αγοραστική δύναμη πια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Είναι στα όρια της πείνας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ούτε έτσι μπορεί να προσεγγίσει τα ράφια? Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει σίγουρα με τις τιμές όχι των τροφίμων, αλλά με την αθέμαξη που έχει υποστεί το οικογενειακό εισόδημα από άλλα πράγματα όπως είναι οι λογαριασμοί, η ενέργεια, και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό θα μπορούσα να το απαντήσω ότι δεν είναι κακό να πάμε να ψωνίσουμε από τη Λαϊκή ή από παραγωγούς ντόπιους κάποια προϊόντα φέτος τα οποία θα μας φτιάχνουν το πασχαλιάτικο τραπέζι αρκετά φθηνότερο. Διότι εάν περιμένει κανείς να πάει τις τελευταίες μέρες στα μεγάλα μαγαζιά να ψάξει τι θα βρει, ενδεχομένως εκεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επομένως είναι και η παραγωγή θέλει να το ψάχνουν λιγάκι. Εγώ συμφωνώ ότι έχει υποστεί αθέμαξη, κυρίως από την ενέργεια, που είναι ένα θέμα που δεν το θίξαμε. Έχει πολύ μεγάλη σχέση με την αγροδιατροφική αυτάρκη, κυρίως με την παραγωγή ενέργειας των παραγωγών, των γεωργών. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί εδώ ας πούμε στη Θεσσαλία, για να παράγεις 2-3-4 χρόνια ας πούμε να καλλιεργείς, δεν ξέρω αν θα μπορείς να το κάνεις από τη στιγμή που το ρεύμα που θα πληρώνεις για να βγάλεις το νερό από τόσο χαμηλό βάθος, πολύ μεγάλο βάθος, θα είναι ασύμφορο. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ποιος είναι ο τρόπος που ο κάθε αγρότης θα πρέπει να έχει ένα δικό του ας πούμε τρόπο να παράγει ενέργεια που υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες, έχουν αντιμετωπιστεί. Είτε με βιομάζα να καίει, ένα μέρος της καλλιέργειάς του να είναι βιομάζα που να το καίει ο ίδιος και να παράγει την ενέργειά του, ή με άλλους τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει εξηγηθεί ούτε συζητιέται. Φτάνουμε μόνο στις τιμές, στο τέλος. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης που έχει έρθει για Πάσχα από το Ρότερνταμ. Λέει το εξής: έχοντας γυρίσει στην Αθήνα για το Πάσχα από το Ρότερνταμ, χαιρετισμού στον κύριο Κουρέτα, παρατηρώ τις τιμές στο σούπερ μάρκετ για ίδια προϊόντα τα οποία είναι πολύ ακριβότερα, προσέξτε, από τα Ολλανδικά ράφια. Για παράδειγμα, το cottage cheese, τα 200 γραμμάρια, το κερασάκι το αγοράζω 60 λεπτά 3,25 κιλό και στην Ελλάδα 2,40 ευρώ το κεσεδάκι. 10,58 το κιλό. Να σημειώσω ότι και τα δύο είναι ιδιωτική ετικέτα του σούπερ μάρκετ και της ίδιας αλυσίδας, η οποία είναι θυγατρική της Ολλανδικής. Στέλνει και συνημμένα τα screenshot που μόλις έβγαλε. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, λέει αυτό, όχι, σας παρακαλώ, πόσο κοροϊδία ενέτη 22 καρτέλ στα σούπερ μάρκετ? Όχι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όπως δεν μπορώ να εξηγήσω το κόστος που έχει η δική μας η ενέργεια που βγάζει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας κάθε μέρα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Μάλιστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Κύριε Κουρέτα, εν κατακλείδη, περικλείσταν, δεν ήταν φίλος με τον Δημήτρη στο Ρότερνταμ και αυτό, περικλείσταν που έστειλε το μήνυμα. Κύριε Κουρέτα, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, άρα εσείς λέτε ότι αν δεν καθίσουν στα σοβαρά με απλό τρόπο και άμεσα να μας πούν τι εννοούν, γιατί όλο το σύστημα το πολιτικό μιλάει για στρατηγική, αλλά δεν την περιγράφει, μια από τα ίδια. Ναι, εγώ λέω σε ένα λεπτό, σας ξαναδιαβάζω τα προϊόντα από τα οποία έχουμε υπερεπάρκεια, δηλαδή εξάγουμε και ταυτόχρονα είμαστε επαρκείς. Ελιές, σταφίδα, λιέρματα, πορτοκάλια, κτηνίδια, ρύζι, φέτα, βερίκοκα, καρπούζια, λεόλαδο, σταφύλια, σκληρό στάρι, ροδάκινα, αγγούρια, γιαούρτια, ντομάτες, μήλα, κρασί και καμιά δεκαριά άλλα προϊόντα. Αυτά δεν μπορεί να χτίσει κανείς μια αγροδιατροφική αυτάρκεια, εάν κάνει την προστέμενη αξία και με τα χρήματα τα οποία θα βγάζει να αντιμετωπίσει τις εισαγωγές που χρειάζεται και μέσα αναβάθμιση τριετίας να καλύψει κάποια πράγματα. Γιατί? Να μας πείσουν.
Και ο φίλος ο Σταύρος, καλημέρα στον κύριο Κουρέτα, λέει: πιο φθηνά στη Λαϊκή. Σας πληροφορεί, λέει, ότι η διαφορά είναι 1 με 1,5 ευρώ πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, το ελληνικό, που εγώ προσωπικά το προτιμώ και καλά τα λέει ο κύριος Κουρέτας, έχει σχεδόν διπλάσια τιμή από τα εισαγόμενα, την ώρα που η μισθή μας είναι στον πάτο. Σε ποιο προϊόν τώρα αναφέρετε, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω, σας διάβασα. Εγώ πάντως στις Λαϊκές που ψωνίζω εδώ στη Λάρισα είναι αρκετά φθηνά και είναι και πολύ οικονομικά. Δεν ξέρω τώρα αν πηγαίνει σε καμιά. Τα βόρεια προάστια ενδεχομένως. Εκεί οι άνθρωποι να έχουν το πορτοφόλι τους χοντρό. Εδώ στη Λάρισα δεν είναι χοντρό το πορτοφόλι. Κύριε Κουρέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή Ανάσταση, εύχομαι. Να είστε καλά.